Θέματα, αλλά για την ώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πλάτωνα Στυλιανού. Είναι Γενικός Γραμματέας του ΕΤΕΚ. Να τον χαιρετήσουμε. Καλό απόγευμα, κύριε Στυλιανού. Καλό απόγευμα. Γεια σας, γεια σας. Σας αρέσει τα χίλια περιστέρια που έχει επιλέξει η κυρία Αθηνά Βιολάρη? Λοιπόν, σας επικοινωνούμε μαζί σας με αφορμή τον πρόσφατο σεισμό που είχαμε στην Κύπρο, που μας ταρακούνησε η αλήθεια πάρα πολύ, και που κάθε φορά που έχουμε μια τέτοια εμπειρία θυμούμαστε ότι είμαστε άραγε ασφαλείς στον τόπο που ζούμε, στα σπίτια που ζούμε, στις πολυκατοικίες που ζούμε, στα κτίρια. Και έτσι θελήσαμε να κάνουμε μια κουβέντα μαζί σας για το πόσο ασφαλή είναι τα κτίρια στην Κύπρο και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να τα θωρακίσουμε σεισμικά. Ωραία. Λοιπόν, τα καινούργια κτίρια που έχουν γίνει μετά το 2012 είναι όλα σχεδιασμένα με αντισεισμικούς κανονισμούς, τους σύγχρονους, πλέον σύγχρονους, που είναι οι ευρωκώδικες, που είναι ενιαίοι κανονισμοί σε όλη την Ευρώπη, και για κάθε χώρα υπάρχει το εθνικό προσάρτημα που είναι τα τοπικά δεδομένα, είτε σεισμικά είτε όχι, γιατί δεν έχουν όλες οι χώρες της Ευρώπης σεισμούς. Κάποιες άλλες μπορεί να έχουν κάποια άλλα προβλήματα. Mm-hmm. Άρα για την Κύπρο υπάρχει το Ευρωκώδικας 8, που είναι ο σεισμικός κώδικας, με το εθνικό προσάρτημα για το συγκεκριμένο θέμα. Άρα οτιδήποτε έχει χτιστεί από το 2012 και μετά είναι παρόμοιας κατασκευής με οτιδήποτε άλλων έργων υπάρχει στην Ευρώπη με τους ίδιους κώδικες, άρα δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτά τα κτίρια. Είπατε παρόμοιας βέβαια, που σημαίνει δεν είναι και όλα. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε και εντελώς σίγουροι για την ασφάλεια τους, για τους κώδικες, ότι έχουν εφαρμοστεί πλήρως. Εντάξει, οι κώδικες πρέπει να εφαρμόζονται. Υπάρχει υποχρεωτική επίβλεψη που ισχύει από το 1999, άρα οι μελετητές, οι επιβλέποντες μηχανικοί πηγαίνουν και παραλαμβάνουν τα κτίρια, τις οικοδομές, και πρέπει να υπάρχει και πιστοποιημένος εργολάβος, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τον ποιοτικό έλεγχο των κτιρίων. Μάλιστα. Άρα αυτά κανονικά δεν πρέπει να έχουν κανένα πρόβλημα. Τώρα, οι κατασκευές που έχουν γίνει από το 1994 και μετά, από το 1994 μέχρι το 2012, αυτές έχουν γίνει στη βάση του πρώτου κυπριακού αντισεισμικού κανονισμού, που ήταν κάποιος αντισεισμικός κανονισμός, όχι τόσο εξελιγμένος και αυστηρός και με τα state of the art που έχει ο Ευρωκώδικας, όμως ήταν και αυτός κάποιου τύπου αντισεισμικός κανονισμός. Το πρόβλημα είναι από τις οικοδομές, για τις οικοδομές που είναι πριν από το 1994, που δεν έχουν γίνει στη βάση κάποιου αντισεισμικού κώδικα, κάποιου αντισεισμικού κανονισμού, και είναι αυτές οι οικοδομές που χρειάζονται έλεγχο, επιθεώρηση, θωράκιση. Να το βλέπουμε και ήδη. Ποιας χρονολογίας έχετε πει και δεν ακούσαμε καλά? Οι οικοδομές που έχουν χτιστεί πριν από το 1994. Μάλιστα. Που είναι ένα μεγάλο μέρος του κτηριακού αποθέματος στην Κύπρο. Και είναι βέβαια και κάποιες οικοδομές που είναι παλιές, που γερνάνε. Άρα μιλούμε ότι είναι οικοδομές, άρα που είναι 30 χρονών ήδη. Αυτές που έγιναν το 1990. Είμαστε στο 2022, είναι 32 χρονών. Άρα, σωστό, στη βάση του ότι τότε τα κτίρια γίνονταν για έναν κύκλο ζωής 50 χρόνια, άρα έχουν ήδη 30-40 χρόνια στην πλάτη τους και είναι και χωρίς αντισεισμικούς κανονισμούς, άρα είναι πιο ευάλλοντες σε κάποιο σεισμικό γεγονός. Γι' αυτό είναι που σαν επιμελητήριο φωνάζουμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί τακτική επιθεώρηση των κτιρίων, άρα τα κτίρια να ελέγχονται από μηχανικούς, να γίνεται καταγραφή τους, να βρίσκονται αν υπάρχουν. Υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για να γίνεται κάτι τέτοιο? Δεν υπάρχει. Γι' αυτό είναι που φωνάζουμε σαν επιμελητή. Ότι πρέπει να εφαρμοστεί, πρέπει να είναι επιτακτική ανάγκη της νομοθετικής. Να ρωτήσω κάτι άλλο στο σημείο αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε ειδικά τα τελευταία χρόνια να γίνονται πάρα πολλά κτίρια αναπαλαίωση. Που είναι, μπορεί να είναι και σπίτια του 20, του 30 και πάει λέγοντας. Και βλέπουμε ειδικά και πάνω στα ορεινά να γίνονται αναπαλαιώσεις και να γίνονται σε στήλα αγροτόσπιτων κτλ. Εκεί τι γίνεται? Εξηγήστε μας τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Για τα κτίρια αυτά που γίνεται κάποια συντήρηση, αποκατάσταση, αναπαλαίωση ή αναστήλωση του φορέα τους, εάν γίνει από εγκεκριμένους μηχανικούς, αυτοί ακολουθούν πρότυπα που πρέπει, γίνεται και έλεγχος από το τμήμα διατήρησης ή από το τμήμα ποιοτήτων, ανάλογα με το αν είναι διατηρητέο ή αρχείο μνημείο ή οτιδήποτε. Άρα θεωρώ ότι ούτε αυτά τα κτίρια δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Πρόβλημα είναι αν γίνεται ανεξέλεγκτα αυτό το πράγμα, χωρίς υποβολή και άδειες, χωρίς ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές, που κάποιες φορές γίνονται και αυτά. Όλοι ξέρουμε ότι δυστυχώς δεν είναι
άγιος τόπος η χώρα μας. Είναι πολλά πράγματα που μας λείπουν. Έχετε ως ΕΤΕΚ υποβάλει κάποιες συγκεκριμένες εισηγήσεις για τον τρόπο που θα πρέπει να γίνονται οι επιθεωρήσεις, για το πώς τακτικά πρέπει να γίνονται κλπ? Έχουμε υποβάλει εισηγήσεις. Σαν επιμελητήριο έχουμε ετοιμάσει, σαν ΕΤΕΚ έχουμε ετοιμάσει και κάποια έντυπα, κάποια χειρίδια, τα οποία έχουμε αποστείλει και στη Βουλή και τα οποία έχουμε αναρτήσει και στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου για να τα κατεβάσει ο κόσμος δωρεάν, μάλιστα. Είτε οι μηχανικοί είτε οι πολίτες αυτού του κόσμου, του τόπου μας δηλαδή, για να δουν την χρήση τους και να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν. Αλλά και γενικά ο πολίτης πρέπει και ο κόσμος και εμείς ήδη δηλαδή να αποκτήσουμε κουλτούρα συντήρησης. Δεν μπορεί να βλέπουμε στο σπίτι μας μια μεγάλη ρογμή, ένα σαρκωμένα σίδερα, οξυδωμένα ή τα σίδερα της κολώνας να είναι εμφανή και να λέμε δεν πειράζει, να πάω να τα καλύψω με λίγο όμπυλο. Πρέπει όταν βλέπουμε τέτοια σοβαρά θέματα να φωνάζουμε μηχανικούς, εγγεγραμμένους μηχανικούς, να έρχονται να το δουν, να μας δώσουν την συμβουλή τους, την εμπειρογνωμοσύνη τους σε αυτά τα θέματα και μετά να έρχεται κάποιος σωστός εργολάβος υπό την καθοδήγηση του μηχανικού για να αποκαθιστά το πρόβλημα. Ξέρετε όμως κάτι, πρέπει να δοθεί και ιδιαίτερη βαρύτητα. Πιστεύω τώρα, αν μπορούμε και λαθασμένος, σε δημόσια κτίρια, σχολεία, υπουργεία, το ΡΙΚ που είναι από τον καιρό του 60. Τι ώρα 60, πιο πριν, του 50. Του 50. Τι γίνεται σε αυτά τα δημόσια κτίρια? Πολύ σωστά το αναφέρετε αυτό και αυτό είναι το πρώτο που αναφέρνουμε στις επιστολές που έχουμε στείλει σαν ΕΤΕΚ, σαν επιμελητήριο, ότι τα δημόσια χρήσης κτίρια, και τα δημόσια χρήσης δεν είναι μόνο τα κυβερνητικά κτίρια, είναι τα κτίρια που συγκεντρώνουν πολύ κόσμο μέσα. Υπάρχει ειδικό ορισμό στις ευρωκωδικές ποια είναι τα δημόσια χρήσης κτίρια. Ένα σινεμά, ένα σούπερ μάρκετ είναι δημόσια χρήσης κτίρια. Γιατί έχουν πολύ κόσμο μέσα, έχουν απλό να θέλουν πολίτη που νομίζει ότι πάει σε ένα ασφαλές κτίριο. Αυτά είναι τα πρώτα κτίρια που πρέπει να γίνει ο έλεγχος τους, να γίνει η συντήρηση τους, η αποκατάστασή τους αν έχουν κάποιο πρόβλημα ή να θωρακιστούν σεισμικά αν πρέπει να θωρακιστούν. Και κάτι άλλο το οποίο επίσης θεωρώ το πολύ σημαντικό. Τι γίνεται με τα γήπεδα, γιατί τα περισσότερα μας γήπεδα είναι γερασμένα γήπεδα. Αν εξαιρέσουμε το ΓΑΣΥΒΗ που και αυτό πλέον έχει γίνει 20 τόσο χρονών, πρόσφατα είχαμε γίνει και μάρτυρες συζητήσεων επί συζητήσεων για το τσίριο, κατά πόσον θα πρέπει να το ασφαλίσουν, δεν πρέπει να το ασφαλίσουν κτλ. Τα γνωρίζετε αυτά. Εκεί τι γίνεται? Τα γήπεδα είναι θέμα της αρχής αδειοδότησης σταδίων. Υπάρχει μια ειδική αρχή για αυτό το θέμα, η οποία θεωρώ ότι τρέχει το θέμα και ζητά τακτική επιθεώρηση των κτηρίων και έχει μπει σε κάποιον αλφα επίπεδο, δηλαδή δεν είναι σαν τα υπόλοιπα που λέμε ότι δεν έχουν κάτι. Η αρχαία διοδότηση σταδίο ζητά να γίνει έλεγχος τους, πιστοποίηση τους, εργασίες αναβάθμισης τους, ώστε να επιλύσει τις οποιασδήποτε κακοτεχνίες και να μην είναι κάποιο σοβαρό θέμα. Γιατί σίγουρα και τα στάδια συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο και έχει διαδραμικά φορτία, αφού ο κόσμος είναι εκεί, φωνάζει, χοροπηδά. Βέβαια. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί γνωρίζουμε ότι είστε και σε μια σύσκεψη και σας διακόψαμε. Επειδή μιλήσατε πολύ ορθά προηγουμένως για την κουλτούρα του Κύπριου πολίτη, που πρέπει να αποκτήσουμε κουλτούρα συντήρησης, είπατε. Και αναρωτιέμαι μήπως είναι καιρός μέσα σε αυτή την κουλτούρα συντήρησης να εντάξουμε και την ενεργειακή δόμηση των σπιτιών μας, αναβάθμιση των κτηρίων μας. Σίγουρα πρέπει και αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό. Δηλαδή η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων πρέπει να γίνεται και σε συνδυασμό με τη σεισμική θωράκιση τους. Άρα είναι δύο θέματα πολύ βασικά. Γιατί σαν Κύπρος έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, δηλαδή συνήθως έχουμε πολύ ψηλές ζεστές θερμοκρασίες. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι έχουμε και το χειμώνα. Άρα είμαστε λίγο χώρα των άκρων σε αυτά τα πράγματα. Άρα ένα σωστά ενεργειακό περίβλημα ενός σπιτιού θα το προστατεύσει από όλα τα ακραία καιρικά φαινόμενα, είτε πολύ κρύο είτε πολύ ζέστη. Πρέπει όμως να γίνεται ταυτόχρονα μαζί με τη σεισμική θωράκιση. Και δηλαδή, οτιδήποτε λεφτά ξοδέψεις για να κάνεις έναν ωραίο περίβλημα του κτίριου σου για να το θωρακίσεις ενεργειακά, δεν έχει την απαραίτητη στατική επάρκεια ή την σεισμική θωράκιση που πρέπει, σε μια δυναμική καταπώνηση θα χάσεις και όσα λεφτά ξοδέψεις για την ενεργειακή του αναβάθμιση. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι χτυπούν τα τηλέφωνα συνέχεια, αλλά να δεσμευτούμε ότι θα σας φέρουμε κάποια στιγμή εδώ να απαντήσουμε και σε ερωτήματα ακροατών.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Στυλιανού. Γεια σας. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ο κύριος Πλάτωνας Στυλιανού, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΤΕΚ. Απολογούμε που δεν απάντησα τηλέφωνο, αλλά το γνωρίζαμε ότι ο άνθρωπος είχε πολύ περιορισμένο χρόνο.